Πολύ. Ναι, δεν <laughs> ναι, η ζωή. Να πούμε στον κόσμο ότι αργήσαμε γιατί έχασα τον μπαμπά μου. Οπότε είναι λίγο περίεργε μέρε. Ναι. Και θέλουμε λίγο χρόνο. Δεν είναι εύκολο. Όσοι το έχουν περάσει, καταλαβαίνουν. Ξέρω η διαχείριση δεν είναι. Ναι. Και δεν υπάρχει μέσα. και, ξέρεις, δεν υπάρχει κάποιο μάνιουαλ να πεις ότι «Α, τώρα νιώθω καλύτερα, τώρα, τώρα, τώρα... δεν νιώθω καλά». Ναι. Είναι λίγο κυματάκια. <χει> ε, ναι, και εντάξει, καταλαβαίνει και εντάξει, τα podcast, τα uncut, ε, ναι, ναι, όχι, λίγο... Δεν έχει τίποτα <χει> σημασία. <χει> <χει> τίποτα, τίποτα απολύτω. Δηλαδή, ξέρει, είναι το reality check που, που το ακού για να συμβαίνει δίπλα σου. Λε πω, πω, εντάξει, καλά είμαι το ένα και προχωρά αμέσω το Αλλά για αυτό που του συμβαίνει. Να <χει> αυτό, όταν μπορεί, τίποτα, 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 <χει> από... δεν το ακούς Δεν είναι. λίγο. Δύσκολο. είναι λίγο, δύσκολη η διαχείριση. Ναι, δεν συνέβησαν και πολλά πράγματα, βέβαια, όσο λείπσαμε. Συνέβησαν, κάποιο... συνέβησαν πάρα πολλά αυτή τη βδομάδα που, που είπαμε ότι ναι, θα συ... γυρίσουμε. Ναι, δηλαδή, ναι. Ήταν λε και μα περίμενε. Θα προτιμούσα να έχουμε γυρίσει με πιο ευγάριστε ναι. ειδήσει. Είναι δηλαδή... και, από, και απόκριση τώρα, θα μπορούσε, αλλά. Εντάξει, τι, τα Όσκαρ ήταν. Ε? Τα Όσκαρ χάσαμε, εντάξει, δεν πειράζει. Το ναι. λοιπόν, έχουμε και ε... το πόπιο για δύσκολε ώρε. Επιστρέψαμε σε ένα αποτυχημένο κράτο. Σε ένα failed state. Να πούμε γιατί το λέμε ναι, fail, state. Θα, fail State. να είναι... πάρουμε λίγο από την αρχή δηλαδή τι έχει γίνει. Να πούμε γιατί είναι fail State. Ναι, γιατί ναι, υπάρχει και στο ναι. τίτλο του επεισοδείου. Το οποίο ναι, ναι, ναι. δεν έχουμε βγάλει ακόμα, αλλά θα είναι. Αυτό, ναι, ναι, ναι ωραίο. Fail state, θα, fail θα, state θα, κάτι. Θα, θα κάνει κλικ, ναι, γιατί η Ελλάδα είναι ένα. Λοιπόν, αποτυχημένο είναι το κράτο που δεν μπορεί να εκπληρώσει διάφορε κεντρικέ λειτουργίε για του πολίτε του. Δεν μπορεί να του παρέχει ασφάλεια, ευημερία, νομιμότητα σε ένα κράτο δικαίου. Εσύ νιώθει ότι τον τελευταίο καιρό. Ε, ζούμε σε ένα κράτο που παρέχει στου πολίτε του. Πε τα ένα-ένα για να σχολιάζει. Ασφάλεια. ασφάλεια Κάναμε ολόκληρο podcast δηλαδή, για το γεγονό ότι δεν παρέχει ασφάλεια. Πέρα από το ότι σκοτώνονται ε, σχεδόν κάθε δεύτερο βράδυ. Πέρα από, από τι ε, δολοφονίε, τι γυναικοκτονίε, τα εγκλήματα και όλα αυτά. Βλέπουμε ότι πλέον δεν μπορεί ούτε να βγει μια βόλτα σε κεντρικό σημείο. Και, και μόνο αυτό είναι και. Ασφαλεία είναι και το να μπορεί να πάρει το τρένο να πα από μια πόλη στην άλλη. Βέ, καλά εννοείται. Και να μην υπάρχουν 16 βουλευτέ όπου να μην βρίσκουν πολιτική ευθύνη σε ένα τέτοιο συμβάν όπως στα ΤΕΜΠΗ. Και, και όχι μόνο. Πέρα από την προφανή συγκάλυψη που πάει να ολοκληρωθεί αυτέ τι μέρε στα ΤΕΜΠΗ, που ολοκληρώθηκε εξαστική, δεν βγήκε κανένα σοβαρό συμπέρασμα. Τώρα βγαίνουν τα πορίσματα. Βλέπουμε ότι περάσαμε πια τον ένα χρόνο. Και εξακολουθεί να μην είναι ασφαλέ να το ξέρει με τρένο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να μην σε ακούει ο κύριο ε, Καραμαλή και εκνευριστεί. Βέβαια δεν είναι πια ορμόδιο και αρχίσει να λέει τα. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Αλλά... Είναι ντροπή που είναι... Αυτό ο άνθρωπο είναι ντροπή που είναι. Καλά, που είναι στο ακόμα, κοινοβούλιο. Βέβαια. αυτό είναι η ντροπή. Αλλά, Αλλά είναι... ντροπή που είχε... είναι ντροπή που είχε, ντροπή που είχε το θράσο να ξανακατέβει, ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Αυτό είναι. Και, αυτό. όχι, και άμα δείτε τα βιντεάκια από την εξεταστική όπου κλήθηκε να καταθέσει και ο ε, Καραμαλή. Ε, εξακολουθεί να έχει προκλητικό ύφο. Ναι. Ότι τον, τον, ενοχλούμε που τον βγάλουμε εκεί. Τον, τον, βγάζουμε από, την, τη βολή του. Ότι εντάξει, παιδιά, τώρα τα, τα, εξαντλήσαμε όλα. Αλλά είναι, έχει ντροπή ότι ακόμα διαβάζουμε για περιστατικά δύο είδη. Ένα τα Χριστούγεννα λέει και ένα πριν λίγε μέρε. Πριν λίγε μέρε ο Αγίου ναι, Που παραλίγο να γίνει σύγκρουση με τρένα. Ε, η εφημερία. Ευημερία. Μα τρέχει από τα τσεπέλα. Ο λογαριασμό. <laughs> <της laughs> της... Την πλήρωσε <laughs> σήμερα το πρωί, αγαπητέ. Δεν μου την περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία. Την πλήρωσε σήμερα το πρωί. Έδωσε ένα ωραίο διακοσαράκι. Πολύ ωραίο. Γλυκό. <laughs> <laughs> ε, ναι, όχι. Ευημερία. Ποια ευημερία. Ε, εντάξει. Δηλαδή, Χθε ξεκίνησε το καλάθι τη αρακοστή. Τι άλλο να πούμε, δηλαδή. Για να κάνει ο κόσμο τα ψώνια του. Να πάρει το χαλβά του και τα θαλασσινάτα κατεψυγμένα. Εντάξει. Κοροϊδευόμαστε. Και νομιμότητα. Νομιμότα... Η νοημότητα είναι η συγκάλυψη στα τέμπη. Αυτό μου αρέσει. Που ναι. πάνω το σπίτι ότι δεν υπάρχει πολιτική. Τέξτε, δεν... Το, το κορυφαίο με είναι εξαστική για τα τέμπι, Εξαστική... Το κορυφαίο ήταν που δεν έγινε προανακριτική, έγινε εξαστική. Πρώτο αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι τοποθετήσαμε. Με ρίξι απόλυτα συμφωνώ. Ναι. Θα πρέπει να γίνει. Προανακριτική, ναι. Προανακριτική. Ναι. Ότι είπαμε Ήπαμε ότι α, δεν θα κάνουμε. Με το οποίο το αποφάσισαν και το αποφάσισαν οι βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το αποφάσισαν. Δεν ναι, 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 ναι. το αποφάσισε κάποιο τρίτο, ουδέτερο. Το αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα γίνει προανακριτική, θα γίνει εξαστική. However και στο site, άμα γινόταν κάτι και έπρεπε να σε καλύψω, θα σε κάλυπτα. Να ξέρει. Εντάξει, δηλαδή... ρε παιδί. δηλαδή. <laughs> Οκ. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> Ξέρω. Μήπω α... έτσι. Ρε παιδί μου, εντάξει, αν γίνει κάτι στο site όμω. Εκτό αν <laughs> και... κάνω κάτι πάρα πολύ χοντρό. Δεν θα Δεν θα Δεν θα ζωή. Αυτό. Δηλαδή είναι άλλο να φύγει ένα λάθο τίτλο. Ναι, ναι, ναι. Οκ, προχωράμε. Πλακεί αλλά εντάξει. <χωρά> θα ξεχαστεί <χωρά> μία μέρα. Τι άλλο να κοστίσει τη, ζωή 57 ανθρώπους. Μετά τοποθετήθηκε άλλη μαγεία, προφανώς ε, επικεφαλής τη Νέα Νέας Δημοκρατία. Ο... Πολύ πράο και μιλήχιο και καθόλου προκλητικό χείρο Ο Μαρκόπουλος. Μαρκόπουλος, ναι, ναι. Ο οποίο χαρακτήρισε μέχρι και και την επιτροπή Γιατί. δύο μέλη τη. Ε, Κάποια κάνουμε... τέτοια. Αυτό, αυτό. Μπράβο στα παιδιά τη Εκσταστική. Ε, και προφανώ ολοκληρώνεται τώρα, ολοκληρώθηκε μάλλον με το ότι δεν βγήκε κανένα σοβαρό συμπέρασμα. Δεν, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν κλείστηκαν ε... ε... οι κατάλληλοι μάρτυρε. Καλά, φυσικά. Ενώ δεν είναι μόνο τα τέμπη που κάνει ένα ρίκα, α πούμε, το ότι έχουμε δει τι τελευταίε μέρε στα δελτία ειδήσεων. Είναι και η πρόταση τη Αγγελέα ναι. για την υπόθεση. Ναι, στον Κολονό. Στον Κολονό. Που ε, σύμφωνα με την εισαγγελέα για όλα αυτά η μάνα. Ε, προφανώ δηλαδή η εισαγγελέα έχει φτιάξει. Τώρα κοίτα, προφανώ δεν είμαστε νομικοί. Το, το, ξε, όχι, αυτό, το ξέρει ο κόσμο, φαντάζομαι. Αυτό πράγμα με, με, με τρελαίνει το ότι είναι επιστήμη. Ναι. Και το πώ μπορούν να παρουσιαστούν τα πράγματα με το πώ έχουν γίνει έχει τελείω διαφορετική ναι, σίγουρα. αντιμετώπιση. Απ' την άλλη, υπάρχει αυτό που λέμε το γράμμα του νόμου και το πνεύμα του νόμου. Και ήταν εγώ... υπάρχει ένα παιδί 12 χρόνια γιατί παιδί είναι. Ναι, βέβαια. Και έχει περάσει ό, όλα αυτά που έχει περάσει. Είναι σαν να το ξαναπερνάει ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή. και αυτοί που αντιδρούν επίση από χθε, που βγήκε η απόφαση Τετάρτη τε, τε και 13, 13 Μαρτίου, η πρόταση, συγγνώμη, η πρόταση τη Αγγελέα, ε, δεν είναι μόνο άνθρωποι, δημοσιογράφοι, ο, ο κόσμο που βγήκε χθε στον κολενό, είναι και, και νομικοί και δικηγόροι που αντιδρούν. Άρα, προφανώ αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην επιστήμη μέσα βλέπουν ότι κάτι έγινε λάθο. Δεν ότι όλοι οι δικηγόροι έχουν βγει και έχουν πει εντάξει, αλλά έτσι έγινε. Ε, ναι, προ, προτάθηκε η αθώωσή του για. Ήταν συνολικά 8 οι κατηγορίε. Πρώτη εισαγγελέα να αθωωθεί για τι 4 τέσσερις. λόγω αμφιβολιών. Και τι πιο σημαντικέ. Πιο σημαντικές. Βιασμό, ε, μαστροπία, δύο κατηγορίε μαστροπίας. Και τα, η αποκομιδή πορνικών εσόδων. Ότι δηλαδή δεν το έκανε όλο αυτό για λεφτά. Προφανώ το έκανε for the love of the game. Δεν ξέρω τι. Πώ δεν τι, κάλεσαν τι... το κοριτσάκι να, να μπει στη φυλακή, ξέρω να πληρώσει η ίδια για ναι, το, ναι, το, Ναι, δεν μπορώ να σκεφτώ ειλικρινά ποιο μπορεί να είναι. Και ναι, να πούμε επίση ότι όλο αυτό έγινε πίσω από κλειστέ πόρτε. Οπότε ακόμα δεν ξέρουμε και το, το σκεπτικό. Το σκεπτικό, ναι. Τι θα θα βγουν αυτά, θα παρουσιάζονται. Ε, ναι, κάποια στιγμή νομίζω είναι και υποχρεωτικό κάποια στιγμή. Δηλαδή, πάει βγει μια απόφαση και να μην μαθαίνουμε. Μια πρόταση μάλλον και να μην μαθαίνουμε ποτέ το σκεπτικό. Δεν σημαίνει βέβαια η πρόταση ότι δεν και καλά αυτό θα γίνει, αλλά η οποία ήταν και εισαγγελέα ανηλίκων. Η συγκεκριμένη έχει διατελέσει εισαγγελέα ανηλίκων. Θα έπρεπε να έχει μια μεγάλη ευαισθησία. Σωστοί άνθρωποι στι σωστέ θέσει. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, ο σκοταδισμό και η μυσαλλοδοξία επελάβουν στη Θεσσαλονίκη. Ναι, έχουμε μαζευτεί πολλά και εκεί. Και ήταν δηλαδή, και back to back τώρα. Ναι, δεν, είναι, δεν είναι καλή εποχή πάλι να ζει στη χώρα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Δεν ναι. είναι ωραία η καθημερινότητα. Δεν δε, διαβάζει. Κάθε μέρα διαβάζει κάτι που λε. Αυτό σίγουρα είναι αλήθεια, σίγουρα έγινε. Εκνευρίζομαι. Δηλαδή, βγήκαν δύο παιδιά το Σάββατο βόλτα στη Θεσσαλονίκη δύο παιδιά ε, τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Και ε, θα με τα θα τα βούκισαν ρε, Με, με σόκαρε, είναι και αυτό που συζητάγαμε και έξω. Ε, ότι αν έχει ταξιδέψει λίγο στο εξωτερικό. Λίγο, δηλαδή, ναι, 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 έχει ναι, ναι. δει ανθρώπου διαφορετικού. Και απλά συνεχίζει τη ζωή σου. Εννοείται. Δεν, εννοείται. Δεν... 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 Ο, Ο οχλός... Και όχι απλά δεν του ενοχλούν. Δεν γυρνάνε καν να του κοιτάξουν περίεργα στο εξωτερικό. Εντάξει, προφανώ στι χώρε που έχουμε ταξιδέψει. Στι περισσότερε. Okay. Μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλη χώρα αυτό, αλλά μπορεί να γίνει. Όχι σε προηγμένη χώρα, εν πάση περιπτώσει. Στι φυσιολογικέ δυτικέ χώρε που ταξιδεύουμε δεν θα γυρίσει καν να, 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 να κοιτάξει, κοιτάξει κάποιο περίεργα. Λε, το τι φοράει, που έχει ο, το, νηθεί, το, το, τι φοράει διαφορετικά. Το, κυκλοφορεί ναι. και το τι κάνει. Και, ρε, στη Υόρκη, εσύ στη Νέα Υόρκη βγαίνει ο κόσμο και βάζει φωνέ να πει μόνο του. Και ναι, δεν, δεν, ναι. γυρνάει Ναι, ναι, ναι. Πόσο. Και είναι για τσεκ, ξέρω εγώ. Καλά, ναι... για cross dressing και λοιπά, ναι, προφανώ ούτε λόγο. δεν θα ασχοληθεί. Στο Βερολίνο, στο Παρίσι. ναι, στο Σαν Φρανσίσκο δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανεί. Εδώ πέρα όχι απλά θα ασχοληθεί, αλλά θα δει έναν όχλο 150 μαυροντημένο Ανήλικων, γιατί και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο. Ότι ήταν παιδιά όλα αυτά. Τα περισσότερα τέλο πάντων που κάνα την επίθεση. Εντάξει, αυτό έχει πολλέ κοινωνικέ προεκτάσει. Δηλαδή, έχει να κάνει με το οικογενειακό περιβάλλον, έχει να, έχει να κάνει με την παιδεία, έχει να κάνει. Ναι, έχει να κάνει με, με τι προσλαμβάνουσε. Με... Δηλαδή, με... είναι η γενιά έχει που να... περνάει με... πολύ χρόνο στο YouTube, στο TikTok, βλέπει date, βλέπει τέτοια είδωλε πρότυπα μάλλον να... Φλίπ τα like στο TikTok βλέπει, ναι. βλέπει ότι μπορεί να κάνει κάτι και εκείνη την ώρα να το φανεί ότι είναι αστείο επειδή θα... Οι ναι. followers του θα το ναι, αποθεώσουν ναι, ναι. και όλα αυτά. Έχει να κάνει με το... Λέει, έχει να κάνει και με το περιβάλλον, θεωρώ. Έχει να κάνει με την εκκλησία. Δηλαδή η εκκλησία, πούμε, δεν είχε πάρει κανένα... καμία θέση την περίοδο των μνημονίων και το μόνο... Και τώρα βγαίνει και... On fire είναι τώρα. Βγήκε <laughs> και για, Συζητά... τα... για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. <laughs> ρίχνει το ανάθεμα, τα, με, τα βάζει με την ομοφιλοφιλία και το γάμο των ομόφυλων λες και. Και έχει άποψη για... και, και, και άποψη για την τέχνη. Λόγος, δηλαδή, για την θελασκώ, τέχνη τώρα. Ή γίνεται αυτή η ταινία με τα δέσποτα. Κορμιά. Κορμιά στη Θεσσαλονίκη και τα βάζει με την αφίσα. Είναι λίγο, είναι λίγο σκοτάδι <laughs> και <laughs> ζόφος. Και, και αυτό που είπες, λίγο λάθος προτεραιότητες. Δηλαδή, δεν είναι ότι όλα πάνε σε αυτή τη χώρα πρίμα και τα μόνα μας προβλήματα είναι αυτά που η Εκκλησία αποφάσισε. Δηλαδή, οκ. Okay, έχουν γίνει τόσα. Δεν έχει τοποθετεί η Εκκλησία. Ε, επίσης, αυτό που μου κάνει, μου κάνει τρομερή εντύπωση στο θέμα της ε, Θεσσαλονίκης, είναι το... το πώς, ρε παιδί μου, ε, ευαγγελίζεται η κυβέρνηση ότι είναι, ότι για την ασφάλειά μας. Και η ασφάλειά μας και είμαστε ασφαλεί και το ένα και το άλλο. Και γύρισε ο Σερίφη στην στη, στη ναι, πόλη. Ναι. Και... Η αστυνομία πώ είναι δυνατόν να είναι απούσα σε κάθε τέτοιο συμβάν. Έλαντε, ξέρεις. ναι. Δηλαδή, πώ είναι δυνατόν πούμε, στη, σε μια από τι πιο μεγάλε πλατείε τη χώρα. Ναι, δηλαδή. να μπορεί να γίνει αυτό. Αν, θέλω να σου πω. Κύριε, δεν, οποία... είναι, δεν, ξεκινά, δεν, είναι, δεν, έγινε ένα Σάββατο βράδυ τυχαία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχει κάνει μια βόλτα στην Αριστοτέλους βράδυ, θα ε, έχει δει τι μαζεύεται. Ναι, Προφανώ. Δηλαδή ναι, δεν πήγαν πρώτη δε. φορά. Δεν πήγαν πρώτη φορά. Τα μαυροφορεμένα παιδάκια. Ναι, ναι. Κάτι <laughs> περίμεναν εκεί. Ναι, ρε, παιδί μου. Ναι, κάτι. Accident waiting to happen. Δηλαδή θα συνέβαινε κάποια στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και ειδικά σε μια πόλη που δεν αγκαλιάζει καθόλου το διαφορετικό. Δηλαδή είναι πολύ συντηρητική η κοινωνία τη Θεσσαλονίκη. Ε, η ελληνική λύση έχει πολύ μεγάλα ποσοστά. Η, η νίκη είναι πολύ νίκη, έχει ποσοστά, πολύ μεγάλα ποσοστά. Ναι. Οι σχέσει με τη θρησκεία και το τέτοιο είναι Πε... σε πολύ ψηλό επίπεδο. Προφανώ δεν είναι. Δηλαδή πω... Όλοι οι άνθρωποι με τη Θεσσαλονίκη συντηρητικοί. Απλά, λέμε... απλά υπο... ναι, τα, ποσο... τα ποσοστά είναι μεγάλα. Είδαμε και τι έγινε στα σελαλητήρια για το Μακεδονικό. Πόσο κόσμο μαζευόταν. Υπάρχει αυτό το κοινό πάνω και υπάρχει. Ευδοκιμή θα λέγαμε ο ομοφοβικό λόγο εκεί πέρα. Ρε, δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, παίζουν πάρα πολύ με τα όρια το ότι είναι φυσιολογικό και την υπόνοια του τι είναι φυσιολογικό και τι δεν είναι φυσιολογικό, ναι. και ποιο το ορίζει το φυσιολογικό το 2024, και γιατί να το ορίζει, α πούμε, γιατί κάτι που δεν σ' αρέσει να μην το, το προσπεράσει και να. να συνεχίζει να ζωή σου. Απ' την άλλη, εντάξει, είναι να, να πούμε ότι ήταν πολύ ελπιδοφόρο και αισιόδοξο αυτό που έγινε την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, που όντω και... μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμο. Ε, για να σαν ε, αντίδραση αυτό το περιστατικό του Σαββάτου. Και τα, μακάρι που έδειξε ότι υπάρχει κόσμος στη Θεσσαλονίκη που είναι και προοδευτικός και αγκαλιάζει διαφορετικό. Απλά. Ναι. Δεν. Ε, ίσως δεν είναι η πλειοψηφία. Είτε, εν πάση περιπτώσει, οι άλλοι είναι δυστυχώς, πιο. πιο κάνουν περισσότερη φασαρία που λέμε, όπως και στα σχόλια, στα social. Ναι, υπάρχει πολύ κόσμο που κάνει φασαρία. Δηλαδή ναι. και... Η επιβολή τη άποψη. Ναι, ναι, ναι. Μα είναι αυτό που λέμε. Θα το δείτε και θα το έχετε δει και σε. ποσταρίσματα του One Man, α πούμε. Οπότε, αν κάνουμε ας πούμε, ένα post στο Facebook, ε, το οποίο παίρνει ξεκάθαρα θέση κατά α έγινε το Σάββατο. Την, ε, θα έχει σχόλια από κάτω ανθρώπων που θα μα βρίζουν και θα μα κράζουν κλπ. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι περισσότεροι. Απλά αυτό Απλά, σημαίνει ότι φωνάζουν είναι. περισσότερο. Ε, το σκέτ του Άδωνη πώ φάνηκε. Το κέρασμα. Ναι. Όλο. εντάξει. Ε, Μαγικό Άδωνη. Επίση φοβερό δήμερο. Ε, να μοντι, συνοψίσουμε. Μοντι, ε, και αυτό στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν φταίει στη Θεσσαλονίκη βέβαια. Όχι, αλλά αλλά, αλλά είναι δίνεται, και αυτό στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, ήταν δηλαδή. ένα τρίμερο φωτιά για την πόλη. Ε, να συνοψίσουμε λέγοντα ότι ε, την Τρίτη ε, ένα ε, ασθενή ε, που έπασχε από καρκίνο αυτοκτόνησε και δεν μπορούσε να πάρει την θεραπεία του και δεν άντυχε του πόνου. Ε, την ίδια μέρα ξεκίνησαν τα απογευματινά χειρουργεία όπου ο κόσμο πληρώνει για να κάνει ε, χειρουργείο το απόγευμα και να γλιτώσει μια τεράστια λίστα αναμονή. Ναι, αλλά να πούμε ότι ξε... αυτά τα κέρασε ο Λάρεντζε ναι, Άδωνη. αλλά ξέρει τι, ποιο είναι το πρόβλημα, Ρεσί. Ότι γιατί ένα γιατρό, δηλαδή εγώ έτσι όπω το σκέφτομαι πάρα πολύ απλά, γιατί ένα γιατρό να κάνει δωρεάν ένα χειρουργείο την Τετάρτη το πρωί και να μην το κάνει η πληρωμή την Τετάρτη το απόγευμα. Ναι, δεν ναι, ναι, ξέρω. Και δηλαδή, ε... ξέρεις, αυτό είναι το πρόβλημα. Εννοείται. Και διαμαρ... αυτό να είναι... πούμε ότι διαμαρτύρονται και πάρα πολλοί γιατροί γι' αυτό, ε, δεν και είναι. Και σήμερα, ότι... τη στιγμή που γράφουμε αυτό το podcast, έχει συγκέντρωση έξω από τον Ευαγγελισμό, να ναι, ναι, δεν... Όπω έχει και πορεία στο κέντρο τη Αθήνα από του μαθητέ. Ε, γενικά, γίνεται, ναι, γίνεται δεν είναι δηλαδή ότι οι γιατροί του εσύ το έχουν αγκαλιάσει και υιοθετήσει. Ε, υπάρχουν έντονε αντιδράσει. Ο Άδωνη, ο οποίο έφαγε το την Τρίτη το μεσημέρι στο μαγαζί του Αντώνη Ρέμου. Ο Αντώνι Ρέμου δεν ήταν εκεί, όπω ε, έγραφε και η Αφίσα, για νέο και ο Θέμο, ο Κέσσαρη. Ε, μα ε, διαφήμισε εκεί τα πιάτα που έφαγε και μετά πήγε για ε, φεστιβάλ selfies. Ναι. Φοβερό. Εντάξει Αυτό ήταν. Ε, δεν είναι λίγο φεστιβάλ ναι, αυτό, δηλαδή, δηλαδή, είναι... αυτό. αυτό. ήταν μόνο φεστιβάλ. αυτό πάειθεν ήταν αυτό. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή να, το να πηγαίνει με το συρφετό σου και να πιάνει τον ασθενή λίγο πριν χειρουργηθεί και να βγάζετε selfie και φωτογραφίε στη Και να πετάγεται ένα και να λέει: Όχι, έχει πληρώσει. Που το δοκιμάζει, έχει πληρώσει. Ο ασθενή έχει πληρώσει ήδη για την ναι, τέμβαση. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπο αυτό, αν διάβασα, αν θυμάμαι καλά αυτό που διάβασα, περίμενε από το 2019 να χειρουργηθεί. <laughs> δηλαδή είναι από ποιον το πιάσει. Πέντε χρόνια είναι αυτό. Πέντε χρόνια. <laughs> Ήταν θελή αναμονή. Βρήκε τώρα. Το... COVID. Ναι, ναι, Βρήκε τώρα το παράθυρο, πλήρωσε και βγήκε αυτό. Και... Τελικά του βγήκε τζάμπα για το λαρτζιλίκι του. Δεν έχουμε πει καθόλου για τα τέτοια, τέτοια βέβαια. Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Όχι ιδιωτικά. Ναι, ναι. Εντάξει. Να σου πω την αλήθεια. <laughs> το συγκεκριμένο θέμα δεν το έχω Όχι, μελετήσει υπάρχει, υπάρχει ιδιαίτερα. Υπάρχει και αυτό δεν είναι... ναι. Θέλω να σου πω ότι παντού υπάρχει κάτι. Πάντα υπάρχει. υπάρχει. Ναι, 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 ναι. Και αυτό που ήθελα, μπράβο, ήθελα να το πω από την αρχή αυτό. Ότι έχουν γίνει ρε παιδί μου τόσα πράγματα. Ηδη έχουμε ε, αραδιάσει πέντε φρικτέ ειδήσει που έχουν γίνει. Τι σε μια εβδομάδα. Ναι, σε μια εβδομάδα. Και νιώθω ότι οι πιο έντονε αντιδράσει στα social ήταν για το τραγούδι τη Μαρίνα Σάτι. <σίλες> <σίλες> Αυτό αποκόμισα εγώ. Ότι η περισσότερη οργή βγήκε για το τραγούδι τη Μαρίνα Σάτι. Δηλαδή, <σίλες> κόσμο που δεν έχει γράψει τίποτα όλε αυτέ τι μέρε. Για τα Τέμπη, για, το... για τη Θεσσαλονίκη, για τον Άδων. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τοποθετήθηκε για τη Μαρίνα Σάτη. Όχι απλά τοποθετήθηκε. Ε, ναι, 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 υπερανάλυση. Ναι, υπερανάλυση και ε, πάρα πολύ κράξαν την ντροπή. Δηλαδή, αυτό είναι η ντροπή. Ε, σε όλα αυτά που έχουμε πει ε, εδώ, ε, εδώ και λίγη ώρα, η ντροπή είναι το, το ζάρι τη Μαρίνα Σάτη. Και όχι, ναι, το οποίο ρε παιδί μου, οκ, μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει. Με τρέλανε η Δρούζα, Δρούτσα, με τρέλανε, με τρέλανε, δηλαδή δεν μπορούσα να το πιστέψει, δηλαδή αλήθεια σου, δεν γίνεται, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα, ξέρεις, σε κάνω από μια εκπομπή, λες, οκ, θα πάω, ναι, θα μιλήσω. Και να έχει προετοιμαστεί και να πει ότι όχι, γιατί δεν βγαίνει ο Δούρο στο τηλέφωνο ότι μου κλέψαν το τα-τα-τα-τα-τα. Ναι, ρε, πραγματικά είναι τρομερό. Είναι Λε... τρομερό ότι Λε... θεωρείς... ότι είναι φοβερό αυτό το πνευματικό σου δημιούργημα. Λε... Το τα-τα-τα. Είναι... Λε... Τρομερό να. Αυτό σκέφτηκε. Αυτό... Να... Δεν υπάρχουν λόγια, δεν ξέρω. Ναι, Λε... ναι, ναι. Και... ναι. Και... και τεράστιο Στέ... mm. Στέφανο Πιτσίνιακα που είναι ο ερμηνευτή του τα-τα-τα. Ναι. Ναι. Ο οποίο ε, βγήκε και ω ε, ε, ανώτερο άνθρωπο. Τη συγχώρεσε. Τη συγχώρεσε και είπε ότι χαίρομαι που η Μαρίνα Σάτι, δεν το είπα με αυτά τα λόγια ακριβώ, λέω το, το zoom. Ότι άνοιξα το δρόμο για να Αμφιβάλλω, ακολουθήσει σήμερα η, η Μαρίνα Σάτη. Λοιπόν, δηλαδή, θα είχα ότι ακούσει είναι... το διακούσω, Πιτσινιάκη. Ε, θα το είχα ακούσει, εντάξει, δεν μπορεί. Αλλά οκ, ναι, ναι. okay, τώρα, δηλαδή, για να είμαι ο Για να είμαι Θεό. Και ήταν και μέρε ε, μείζον ζήτημα, άμα θα κάνει μήνυση ή όχι, και αν θα κινδυνεύσει το ζάρι και η πορεία του στη Eurovision. Δηλαδή δεν, είναι δυνατόν, ρε παιδί μου. Του λέω, μπορεί να σ' αρέσει, μπορεί να μην σ' αρέσει. Δεκτό, οκ, okay. δεν γίνεται να αρέσουν σε όλου τα ίδια και δεν είναι υποχρεωμένο να σ' αρέσει. Δεν γίνεται να αντιδράσει έτσι όμω για το τραγούδι τη Eurovision, να έχει τόσο έντονα συναισθήματα για το τραγούδι τη Ελλάδα τη Eurovision. Δεν είναι εκεί, νομίζω ότι είναι ότι απλά δεν είναι τόσο το τραγούδι, είναι όσο και το βίντεο και το τι δείχνει που αρνείται κάποιο. Ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα. <Το> ε, ναι, που αυτή είναι, ξέρω <Το> ναι. Προφανώς και εγώ. Ναι. Στ... Αυτό... και, εγώ, εγώ, το βίντεο, α πούμε, το πήρα πολύ ηρωνικά. Ναι. Το, 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 μα, είναι μεταειρωνικό αυτό. Είναι μετα. Μα... Αυτό... Και μπράβο, δηλαδή ξέρει. Χθε που το συζητούσαμε πάνω, έλεγα ότι το τραγούδι δεν μου αρέσει ιδιαίτερα. Okay. Ναι, αλλά έτσι, okay. Δεν είναι χειρότερα. Καλά, ναι, προφανώ. Όχι. Και Και μπορεί να πάει και καλά. Αλλά το βίντεο το βρήκα πολύ Το βρήκα πολύ γιατί είναι. Είναι ναι. σάτυρο, είναι αυτό που ειρωνικό, Είναι πολύ έξυπνο το βίντεο. Πάρα και πολύ σατυρίζ, νομίζω, Και σατυρίζει νομίζω. Πιάνει επακριβώ τη φάση με τον το, 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 ναι, το, ναι, το το τουρίστα. Με τον τουρίστα. Ναι, ναι, ναι. Το θεματικό πάρκο εκεί. Το θεματικό που πάρκο που, πάρκο ναι, που είναι ναι. Ελλάδα σήμερα. Ναι, όχι, είναι πάρα πολύ έξυπνο το βίντεο. -κλιπ, πάρα πολύ έξυπνο. Δηλαδή, αν μπορούσαμε. Δηλαδή, μόνο την τυπογραφία να διαβάζανε. Το τι γράφει. Ναι, 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 ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ έξυπνο το βίντεο. Δηλαδή, ο οποίο το σκέφτηκε. έχει. είναι πολύ to the point. Και στο τι είναι η Ελλάδα σήμερα και στο. Πώ το, το παροδεί και το καυτηριάζει αυτό. Δηλαδή, μπράβο. Είσαι καθόλου αισιόδοξο. Για το τραγουδί, ναι, πιστεύω ότι. Μπορεί να χτυπάμε πεντάδα. <laughs> και επιτέλου ήρθε η ώρα μα <laughs> μετά, <από 20, laughs> μετά από 19 χρόνια. <laughs> <μετά από laughs> δηλαδή, ναι, δηλαδή, να το ξανασηκώσουμε. Το... <laughs> ναι, ναι. Όχι. Εντάξει, πέρα την πλάκα. Όχι, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο. <laughs> <laughs> ναι, όχι εγώ. Είμαι καθόλου αισιόδοξο και πιστεύω ότι. Το, ακριβώς... Και εγώ πιστεύω ότι τα, τα χειρότερα είναι μπροστά μα πάλι. Ξέρεις, <laughs> δηλαδή ότι. Εννοείται. Όλο και κάτι θα συμβεί. Εννοείται, Εννοείται και κάτι τα χειρότερο είναι μπροστά κάτι... μα. Και πιστεύω κιόλα ότι ακριβώ επειδή αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία παίζει μπάλα μόνη τη, πολύ σύντομα, αν yeah, δεν, δεν μπορεί... σοβαρευτεί η αριστερά και κάπω λίγο yeah. ε, βρούνε. Σήμερα ασχολείται με τα, τα, τα μέσα με το κούρεμα του ναι, Κασταλένα. Ναι. Δύο, δύο μέρε πριν πάει Φαντάρο. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Μα βάζει αυτόν τον κόλκι αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, παρουσίασε προχθέ τι θέσει του ΣΥΡΙΖΑ για το δημοσιονομικό. Το, το, με συγκεκριμένε θέσει, συγκεκριμένε προτάσει κλπ. Κοστολογημένα μέτρα και αυτά. Δεν παρουσίασε το, τα κόστη. Είχε κάποια, είδα λίγο, είχε, είχε κόστη. Είχε και κόστη. Τέλο πάντων, ήταν, ήταν πρώτα. Ρε παιδί μου, έκανε πολιτική. Για πρω... εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Για πρώτη φορά έκανε πολιτική. Και δύο μέρε μετά. ανεβάζω ναι. Ανεβάζει ο ίδιο στο TikTok βίντεο που κουρεύεται. <laughs> είναι ρε παιδί μου λίγο σαν να πυροβολεί τα πόδια του. Σαν να σου λέει, εντάξει, έκανε λίγη πολιτική προχθέ, αλλά αυτό <laughs> είναι. είναι, δη... Άστορε, άμα το κάνε, πολιτική δεν είναι τώρα. New mm -hmm. Hair New Me. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή θα μπει τώρα με μεθαύριο στη Θήβα τώρα. Mm -hmm. Τέλο πάντων. Ε, όχι, δεν είμαι αισιόδοξο και πιστεύω ακριβώ γιατί η αριστερά δεν δείχνει να. Εντάξει, ούτε το να... κέντρο παίρνει ναι. κάποιο κεφάλι. ότι ναι, να σου ότι... Ε, Εκεί το πάω. Εκεί το <laughs> πάω. Ε, 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 από τη δεύτερη πέφτει στην τρίτη δεν είναι. Εκεί το πάω. Ότι, αυτό που, ότι αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα, φοβάμαι ότι είτε σε ευρωεκλογέ είτε στι εθνικέ εκλογέ τι επόμενε. Εντάξει, γίνουν. οι ευρωεκλογέ θα είναι καμπανάκι για πάρα πολύ. Ναι, για, ελπίζω. Για πάρα ελπίζω, χώρους, δηλαδή. ελπίζω γιατί βλέπω ότι η αντιπολίτευση θα είναι στα όρια τη ακροδεξιά. Έτσι όπω θα πάμε. Ναι, γι' ε, θα έχει καμπανάκια ναι, για. Το οποίο το έχουμε δει να συμβαίνει. Και κεντρικά Μακάρι και... να ξυπνήσουν έστω τότε. Γιατί το έχουμε δει, δεν είναι για μακριά μα, έχει συμβεί σε τόσε χώρε. Ναι. Να, είτε να αναλάβει κυβέρνηση, είτε να αντιπολίτευση είτε ακροδεξιά αυθεντική, είτε λίγο συγκεκαλυμένη. Αυτό ήταν ο αισιόδοξο Κωνσταντίνο Αμπαντή για αυτήν την εβδομάδα. <σομίως> ε. Ναι, εσύ πε μου κι εσύ. Δηλαδή, πε... Συμφωνώ σε αυτό. Ναι, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το ναι. είπα. θα, θα χτυπήσουν καμπανάκια. Ναι, δεν είναι. Τι <σομίως> ναι. να σκεφτώ, ότι μπορεί η εθνική <σομίως> λύση <σομίως> να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Εντάξει, δεν θέλω να το φαντάζω. <σομίως> σε αυτή τη χώρα ξέρω εγώ δηλαδή. Όλα μπορεί να τα περιμένει. Δεν είναι μακριά, δυστυχώ. λέει, είναι η ηγεμονία του 41% που, που σε κάνει παντοδύναμο και απλά κάνει αυτό που θέλει. Κάνει αυτό που θέλει, κάνει αυτό που θέλει. Δεν υπάρχει κάποιο να σε ελέγξει, κάποιο να τσεκάρει, κάποιο να πάρει τη γνώμη του στα σοβαρά. Αποδομής... Αυτό που πα να πάρει στα σοβαρά αποδομείται μόνο του. <Για> Όχι, και αποδομή ακόμα και το. Δηλαδή βγήκε ένα ψήφισμα στην Ευρωβουλή. Πάλι το αποδομούν. Λένε, ότι δηλαδή, εντάξει, μωρέ, πιο ψήφισμα και ποιοι αυτοί που, α, που το ψήφισαν ήταν. Θέλουν να πλάσουν. Εντάξει, αυτό το κάνουν σε όλα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. ναι. Δηλαδή, ναι, αλλά του περνάει. Ξένοι... Τους περνάει. Για λίγο. Πέντε χρόνια έχουν περάσει. Οι κακοί ξένοι. Μα πολεμάνε. Ναι, ναι, ναι. ναι. Μα πολεμάει η Ευρώπη, μα πολεμάει μας πολεμάνε τα αριστερά κόμματα τη Ευρώπη. Αυτό, αυτό είναι το αφήγημα. Ναι. Και πλησιάζουν και ευρωεκλογέ. Οπότε είναι λογικό τώρα να θέλουν να μα κάνουν κακό, γιατί είμαστε το μεγαλύτερο κόμμα τη. Ευρωεκλογέ θα κατεβαινέσει. Αν μου γινόταν μια σοβαρή πρόταση. Δεν αυτοπροτάθηκα στο ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Α, την έχουμε ακόμα μέχρι την Κυριακή τώρα. Δεκα... Έξι έχουμε την Κυριακή, 17. 17. Πώς έχουμε, 17. 17. Μέχρι την Κυριακή 17 Ιουνίου, όποιο ε, μα ακούει, προλαβαίνει να αυτοπερταθεί για ευρωβουλευτή. Θα κατέβαινα κάποια στιγμή αργότερα στη ζωή μου, αλλά όχι τώρα. Όχι τώρα. Ναι, μου όχι τώρα. Αργότερα. Και να αράξει λίγο. Ε, να εντάξει, τα ξέρουμε λίγο, και τα λιμέρια. Πριν, ανάμεσα, σε, ανάμεσα στο πικ και στη σύνταξη. Εκεί, ναι. Εκεί, εκεί θέλει. Εκεί. Ένα τελευταίο boost. Εκεί. Μαζεύει. Εκεί. Μαζεύει, μαζεύει. Ναι, μαζεύεις. ναι, ναι. Τα Όχι πολλά. Ναι. Μια πενταετία. Γιατί έχει πάει και τώρα και στα πέντε χρόνια. Θέλει ναι. μια πενταετία. Μια πενταετία. Ναι, δέκα είναι πολλά να γίνει. Μια πενταετία. Ταξιδεύει τώρα κάθε εβδομάδα Στρασβούργο, Βρυξέλλε. Στρασβούργο πήγαμε. Θυμάται ο κόσμο. Μα άκουγε. Είχαμε κάνει τον Πέτρο Κοφέλ. Βέβαια. Και θα ξαναπάμε σίγουρα. Ξαναπάμε. Αλλά ναι, μήπω βγάζουμε από εκεί. Μήπω είμαστε οι καλεσμένοι στα μελλοντικά podcast. <laughs> Τροφή για σκέψη. <laughs> Ψηφίστε μα. Λοιπόν, πέστε, ο κόσμο μα ακούει. Γιατί έχω να το πω αυτό το πράγμα τώρα ένα μήνα και έχω, ναι, έχω Μα α... ακούει στο One Man, μα ακούει στο Spotify, μα ακούει στα. Στο YouTube, ε. Στο YouTube πλέον, βέβαια. βέβαια. Και στα Apple Podcast, τα Google Podcast ε, μας μα τα κόψαν. Εδώ κουνάει και το κεφάλι. <laughs> όχι μόνο σε εμά, γενικά έχουμε... δεν είναι, δεν <laughs> είναι ναι, όχι εμά. Ναι, δεν Όχι, όχι ναι, εμά. Όλου τα σταματήσανε, δεν πήγε καλά. Καλά να είμαστε. Ναι, καλ... να τα πούμε την επόμενη βδομάδα. Μακάρι αυτό. Μακάρι... Να κάνει ο κόσμο ένα ωραίο τρίμερο. Ναι, 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 να περάσει καλά, το... είτε φύγει την εδώ, να, να, να περάσει Να καλούμπα. Ναι, λαγάνα εκεί. Τα, τα θαλασσινά τα πάντα. Με το καλάθι. Να πάτε με το καλάθι τη εκεί. Να πάρετε το χαλβά το φτηνό. Και, ε, θα εδώ θα είμαστε. Θα Να προσπαθήσουμε να ξαναμάθουμε. Ελπίζουμε <laughs> την επόμενη εβδομάδα να είμαστε εδώ κανονικά. Απλά λίγο τέτοιο, λίγο κατανόηση. Ναι, λίγο κατανόηση να μας τα λίγο άνθρωποι <laughs> στις δύσκολες στιγμές. Αυτό. Ε, ευχαριστούμε. Yes. Ε, θα τα πούμε. Γεια σας.